Εύποροι αλλοδαποί αγοράζουν στην Πορτογαλία άδειες παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αντάλλαγμα πρέπει να καταβάλουν 500.000 ευρώ για την αγορά ακινήτων. Την αποκάλυψη αυτή έκανε δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Expresso μαζί με τον βρετανικό Guardian. Τη Δευτέρα ο Guardian είχε δημοσιεύσει αντίστοιχο άρθρο με τίτλο «Η Κύπρος πουλά ευρωπαϊκή ηθαγένεια σε ζάμπλουτους από τη Ρωσία και την Ουκρανία». Μεταξύ εκείνων που έχουν κάνει αίτηση για χρυσή βίζα στην Πορτογαλία είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της Αγγόλα, Μανουέλ Βισέντε, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία, αλλά και επιχειρηματικά στελέχη που εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς στη Βραζιλία. Πολλοί είναι εκείνοι που επικρίνουν την πολιτική χορήγηση βίζα σε μη Ευρωπαίους πολίτες με κριτήριο την οικονομική επιφάνεια και θεωρούν επικίνδυνο οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλο τον χώρο Σέγγεν. Η πορτογαλική κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό.